Σας έχει τύχει κάτι τέτοιο? Πώς πέρασες το σχολείο? Καλά. Τι κάνατε σήμερα? Τίποτα. Έφαγες το φαγητό σου? Ναι, ναι. Μάλιστα. Με τα άλλα παιδάκια έπαιξες, όλα καλά? Mm-hmm. Πες μου κάτι ωραίο που έγινε σήμερα στο σχολείο. Δεν έχω. Πάμε να δούμε όμως. Πώς μπορείς να μάθεις περισσότερα για το πώς περνά το παιδί σου στο σχολείο? Πάω στην Τζουλήθρα. Θα είναι τέλεια. Εγώ δεν ανεβαίνω. Είναι ένα ζωάκι εκεί που με χτυπάει. Τι είπες? Είναι ζωάκι που σε χτυπάει στην Τζουλήθρα. Να το πούμε στη δασκάλα. Δεν κάνει να σε χτυπάει κανείς. Μα είπε πως αν το πω θα φάω κι άλλο ξύλο. Μπορούμε να πάμε μαζί στη δασκάλα. Κανένα ζωάκι δεν πρέπει να νιώθει άσχημα στο σχολείο. Πάμε, πάμε μαζί. Μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο και στο δικό σου το σχολείο? Ναι, αυτό το παιδάκι στην τάξη μου που κάθεται στο πίσω το θεραμείο. Με το σχολείο της Κλωροφύλ, μέσα από το παιχνίδι αναπαράστασης, μπορούμε να μάθουμε πώς περνά το παιδί μας στο σχολείο. Μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να μας ανοιχτεί και να μας πει όλα όσα το κάνουν χαρούμενο και εκείνα που το δυσκολεύουν. Και όλα αυτά μέσα από το παιχνίδι. Με παιδική χαρά, τάξη, αίθουσα φαγητού, γωνία διαβάσματος και φυσικά το στοιχείο έκπληξης.